Εγκαινιάστηκε το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Νικήτης, το οποίο στεγάζεται στο πέτρινο σχολείο του παλιού οικισμού, που χτίστηκε το 1870 και αποτελεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο. Ο Δήμαρχος Σιθωνίας, κ. Ιωάννης Τζίτζιος, αναφέρει ότι είναι ένας χώρος μνήμης και αυτογνωσίας και μια δυνατότητα διαφορετικής ανάδειξης της πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Είμαι υπερήφανος που σήμερα εγκαινιάσαμε το Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο της Νικήτης. Μετά από πολύ μεγάλες προσπάθειες. Η υλοποίηση πέρασε από πολλά στάδια. Η υλοποίηση το οποίο ξεκίνησε πριν από 15 χρόνια περίπου και φτάσαμε σήμερα να έχουμε τη χαρά και να αποδίδουμε αυτό το θαυμάσιο χώρο για χρήση στον κόσμο, έτσι να το επισκεφθεί και να καμαρώσει την μοναδικότητα το οποίο έχει αυτό το μουσείο, που δεν έχει αυτή την κλασική διαμόρφωση, αλλά έχει το δικό του χαρακτήρα, τη δικιά του ταυτότητα. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που όλος ο κόσμος έτσι μας έδωσε συγχαρητήρια για αυτή την προσπάθεια την οποία κάναμε. Όμως, τα δύσκολα ξεκινάνε από αύριο. Πρέπει όλοι οι κάτοικοι του χωριού, όπως δεσμευτήκαμε κάτω στις ομιλίες, να δουλέψουμε για να φέρουμε κόσμο εδώ πολύ, για να βλέπει και να ερχόμαστε κι εμείς οι ίδιοι, γιατί όπως είπαμε αυτό είναι το σπίτι του ολονών μας και θέλουμε να το υποστηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Είναι ένα πολιτιστικό και πολιτισμικό κέντρο, όχι μόνο για την Νικήτη, για όλη τη Σιθωνία. Πιστεύω ότι θα αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του τόπου μας, αλλά και για τους συνδημότες μας. Είναι μια ευκαιρία για τους παλιούς να θυμηθούν ήθη και έθιμα μέσα από τα οποία μεγάλωσαν και τα οποία εφάρμοζαν στη ζωή τους και για τους νεότερους να θυμηθούν τις ρίζες μας. Είναι ένα κόσμημα για τον τόπο μας και πιστεύω ότι θα αποτελέσει τη βάση για όλη τη Σιθωνία και να αναπτυχθούν και στα άλλα τοπικά και δημοτικά διαμερίσματα παρόμοιες πρωτοβουλίες που θα αναδείξουν τον πολιτισμό μας. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που σήμερα δίνεται ένα κόσμημα στους δημότες του Δήμου Σιθωνίας και όχι μόνο, με την βοήθεια και της αναπτυξιακής εταιρείας αλλά και με τις πολύ μεγάλες προσπάθειες του Δημάρχου και των Συμβούλων, έγινε πλέον πραγματικότητα ένα όνειρο αρκετών χρόνων. Να δώσω τα συγχαρητήρια και να ευχαριστήσω και το επιστημονικό προσωπικό που έκαναν φοβερές προσπάθειες και έφτιαξαν αυτό το κόσμο. Με μεράκι δημιουργήθηκε το μουσείο, προσθέτει ο αρχιτέκτονας κύριος Δήμητρης Μάλιος. Ήταν ένα έργο το κάναμε σχεδόν χειροποίητο θα έλεγα, με αρκετό μεράκι, το αγαπήσαμε με κάποιο τρόπο, τι να πω, τα είπα και στην ομιλία μου και χαρήκαμε που τελείωσε, χαρήκαμε πάρα πολύ. Κάποιες μέρες για το έργο να μας πείτε. Ακολουθήσαμε ένα μουσιολογικό πρόγραμμα, προσπαθήσαμε να το ακολουθήσουμε, προσπαθήσαμε να παίξουμε μερικές έννοιες, δεν θα κάνω πολύ αρχιτεκτονική συζήτηση γιατί θα είναι και δυσνόητη, και οπωσδήποτε διαχειριστήκαμε απέναντι σε ένα παλιό κτίριο σύγχρονα υλικά, έτσι ώστε να, μέσα από αυτήν την αντίθεση να τονιστεί ακόμα ο τόπος ως κάτι το παλαιό και ο τόπος ως κάτι το καινούριο που έρχεται και πιστεύω θα μείνει και θα αποδοθεί στις πολίτες. Είναι η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής μου. Ένα όνειρο 20 χρόνων γίνεται πραγματικότητα. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό που έγινε. Δεν αφέβαλα ούτε μια μέρα ότι αυτό το πράγμα κάποτε δεν θα γινόταν. Ευχαριστώ όλους τους παράγοντες που συνετέλεσαν, γιατί μόνος μου δεν θα μπορούσα να κάνω τα πάντα. Και ειδικά τους συγχωριανούς μου και τις συγχωριανές μου που άνοιξαν διάπλα τα κατώ και έφερα τα πράγματα εδώ. Αποστολή του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Νικήτης είναι να μελετά, να ερμηνεύει και να παρουσιάζει σε όλους την ιστορία και τον πολιτισμό της Νικήτης τον 19ο και 20ο αιώνα. Η αποκατάσταση και μετατροπή του σχολείου σε μουσείο στηρίχθηκε σε ειδικές μελέτες, σε επιτόπια και βιβλιογραφική έρευνα και μελέτη των συλλόγων. Η Λαογραφική Συλλογή περιλαμβάνει 1.500 περίπου αντικείμενα δωρεές των κατοίκων της Νικήτης στον νικητιανό φιλόλογο Δημήτριο Δημαρά τα τελευταία 20 χρόνια. Για τη δημιουργία της μόνιμης έκθεσης, η Συλλογή εμπλουτίστηκε με νέες δωρεές και ιστορικά τεκμήρια. Περισσότερα από 500 αντικείμενα σε οργανική σχέση με αρχιακό υλικό
Σύγχρονη φωτογραφική απεικόνηση, προφορικές μαρτυρίες και κινηματογραφική αφήγηση γίνονται τα μέσα για να αναδειχθούν ποικίλες ιστορίες για τον οικισμό και τη ζωή των ανθρώπων της Νίκητης. Ακολουθώντας την αφηγηματική πορεία της έκθεσης, ο επισκέπτης μαθαίνει για την οικιστική εξέλιξη του χωριού και ανακαλύπτει διάφορες εκφάσεις της ιστορίας και της καθημερινής ζωής των ανθρώπων της Νίκητης και των γύρω περιοχών.